Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στα γεγονότα της εβδομάδας από τον Εθνικό Κήρυκα με την Ειρήνη Ζαχαριάδη. Επίσκεψη πραγματοποίησε εντός της εβδομάδας στη Νέα Υόρκη ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο πλαίσιο αυτής, ο κύριος Μητσοτάκης συναντήθηκε μεταξύ άλλων με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς και με εκπροσώπους της Ομογένειας. Είχαμε μια παραγωγική συζήτηση με τον πρόεδρο Ερντογάν, παρουσία των Υπουργών Εξωτερικών και των Διπλωματικών μας Συμβούλων. Συμφωνήσαμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ώστε να εμβαθύνουμε το θετικό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το οποίο έχει εγκαθιδρυθεί τους τελευταίους μήνες, και προσδιορίσαμε με σαφήνεια το επίπεδο των επαφών και των συναντήσεων για το επόμενο διάστημα σε επίπεδο πολιτικού διαλόγου, μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αλλά και προώθησης της θετικής ατζέντα. Συμφωνήσαμε επίσης το επόμενο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας να διεξαχθεί στις 7 Δεκεμβρίου στην Θεσσαλονίκη. Ταυτόχρονα είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και για μια σειρά από κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες μας, να σταθώ ενδεικτικά στο πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης, όπου πιστεύω ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία της Τουρκίας προκειμένου να μειωθούν στο ελάχιστο οι μεταναστευτικές ροές. Αλλά φυσικά συζητήσαμε και τα ζητήματα της μεγάλης προκλήσης της κλιματικής κρίσης, καθώς Ελλάδα και Τουρκία είναι δύο μεσογειακές χώρες, οι οποίες και αυτό το καλοκαίρι βρέθηκαν αντιμέτωπες με σημαντικές φυσικές καταστροφές προϊόν της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της κλιματικής κρίσης, η οποία είναι ήδη εδώ πέρα μαζί μας, και πιστεύω ότι και αυτό το πεδίο συνεργασίας μπορεί να διερευνηθεί περισσότερο, έτσι ώστε να τύχει αντικείμενο και κάποιων συγκεκριμένων συμφωνιών, οι οποίες θα υπογραφούν στα πλαίσια του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας το Δεκέμβριο στη Θεσσαλονίκη. Για όσα έχω ακούσει από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, οι προσπάθειες μας συνεχίζονται, είναι κοινές, ο συντονισμός είναι συνεχής και παραλαμβάνω να εκφράζω την ικανοποίηση μου για όλους και παντούς. Έχουμε πολύ ενδιαφέρον για τη συνομιλία που είχατε με τον κύριο Ερντογάν σήμερα. Νομίζω ότι έκανα τις σχετικές δηλώσεις, συνομιλίες που έγιναν σε καλό κλίμα. Από την άλλη όμως, μια ευκαιρία να επαναλάβουμε τις πάγιες μας θέσεις σχετικά με το κυπριακό ζήτημα, σε απόλυτο συντονισμό πάντα με τον κύριο Πρόεδρο. How are you, sir? Nice to meet you. How are you? Please, please. Yes, I'm so very glad it's been. Κάνετε. Όχι. Γεια σας, Ελλάδα. Ένας. I had an opportunity to meet President Erdogan right before I came to see you all. We had a productive meeting. I think there's a general understanding that we want to build upon the positive agenda of the past months. I have no doubt that we still have difficult challenges ahead of us, and I'm not naive when it comes to important foreign policy challenges. But I do want to recognize the fact that we've had a period of calm waters with Turkey over the past months, and that it would be good if we could preserve this this positive momentum, even if that means continuing to disagree on important issues such as our territorial the delimitation of our territorial waters or Cyprus. And I want to reiterate here my firm commitment to a solution to the Cyprus problem that will fully respect the decisions of the United Nations Security Council for Greece. Any solution outside these parameters, any notion or any discussion about a two-state solution is simply not acceptable, and this is something that I had an opportunity to communicate again today to President Erdogan. Σε πορεία ανάρρωσης βρίσκεται ο Μητροπολίτης Βοστόνης Μεθόδιος, ο οποίος πρόσφατα νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο της Βοστόνης με λίμωξη του ουροποιητικού. Το σχετικό ρεπορτάζ θα μας μεταφέρει ο ανταποκριτής του Εθνικού Κήρυκα Θεόδωρος Καλμούκος. Σε πορεία ανάρρωσης βρίσκεται ο Μητροπολίτης Βοστόνης Μεθόδιος, ο οποίος πρόσφατα νοσηλεύτηκε για μερικές μέρες σε νοσοκομείο της πόλης για μόλυνση του ουροποιητικού συστήματος. Η μόλυνση αυτή, η οποία διαγνώστηκε εν τη γενέση της, αντιμετωπίστηκε επιτυχώς και ο Μητροπολίτης έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο. Μετέβη σε αναρωτήριο προκειμένου να επιδοθεί για μερικές μέρες σε φυσιοθεραπεία, καθότι κατά τους τελευταίους 2 μήνες υποφέρει από πόνους στη μέση και στο πόδι,
λόγω του ισχυακού νεύρου, το οποίο ευρύτερα είναι γνωστό ως sciatic nerve. Σε επικοινωνία του Εθνικού Κήρυκα με τον Μητροπολίτη Μεθόδιο, μας είπε τα εξής: «Δόξα τω Θεώ, όλα εξελίχθηκαν καλά με την ουρολίμωξη που με ταλαιπώρησε σε μερικές μέρες και με τη βοήθεια των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά και γρήγορα. Σε μερικές μέρες θα επιστρέψω κανονικά στα καθήκοντά μου». Στο σημείο αυτό για την ομιλία Biden στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, καθώς επίσης και για την απελευθέρωση 5 Αμερικανών που κρατούνταν στο Ιράν, θα μας ενημερώσει ευθύς αμέσως ο συνεργάτης μας Άρης Παπαδόπουλος. Άρη, ο λόγος σε εσένα. Καλησπέρα σας. Κυρίαρχο θέμα της εβδομάδας που πέρασε ήταν η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ απευθύνεται πάντα στο σώμα αμέσως μετά τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού. Έτσι, στην ομιλία του, ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν διατύπωσε στεναρά τη θέση του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης την περασμένη Τρίτη, ότι ο κόσμος πρέπει να παραμείνει ενωμένος στην υπεράσπιση της Ουκρανίας από τη ρωσική επιθετικότητα, προειδοποιώντας ότι κανένα έθνος δεν μπορεί να ασφαλίσει αν επιτρέψουμε στην Ουκρανία να τεμαχιστεί. Η ομιλία του ήταν μια προσπάθεια να συγκεντρώσει την υποστήριξη των εθνών στην προσπάθεια του Κιέβου να αποκρούσει μια ρωσική εισβολή που συνεχίζεται εδώ και 19 μήνες και δεν δείχνει να έχει τέλος. Στο μεταξύ, τη Δευτέρα, ένα αεροπλάνο των αερογραμμών του Κατάρ μετέφερε 5 Αμερικανούς που κρατούνταν στο Ιράν μαζί με 2 μέλη οικογενειών τους και τον πρέσβη του Κατάρ με προορισμό την Ντόχα. Παράλληλα, σύμφωνα με το Associated Press, περίπου 6 δισεκατομμύρια δολάρια από ιρανικά περιουσιακά στοιχεία που είχαν δεσμευτεί στη Νότια Κορέα βρίσκονται τώρα στο Κατάρ ως μέρος της συμφωνίας της προγραμματισμένης ανταλλαγής κρατουμένων μεταξύ Τεχεράνης και ΗΠΑ. Τέλος, ο πρόεδρος Βουλής Κέβιν Μακάρθι ξέμενε από επιλογές τη Δευτέρα, καθώς το σχέδιο που προώθησε να αποτρέψει το κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, έχοντας συμπεριλάβει σκληροπυρηνικές διατάξεις για την ασφάλεια των συνόρων, δεν ήταν αρκετό για να κατευνάσει την ακραιοδεξιά πλευρά ανάμεσα στους Ρεπουμπλικανούς του σώματος. Ο Μακάρθι προσπαθεί να πείσει τους βουλευτές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ότι θα υπάρχουν σοβαρές πολιτικές επιπτώσεις από ένα κλείσιμο, καθώς δείχνει να θέλει μια ψηφοφορία για ένα μέτρο μη διακοπής της λειτουργίας της κυβέρνησης που ονομάζεται συνεχιζόμενο ψήφισμα, ώστε να κρατηθούν τα κυβερνητικά γραφεία ανοιχτά μετά την προθεσμία της 30ης Σεπτεμβρίου. Την ίδια ώρα στην Ελλάδα κορυφώνεται η αντιπαράθεση στο ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ των 2 υποψηφίων προέδρων εν ώψη των εκλογών της Κυριακής. Μέσα σε κλίμα έντονης πόλωσης μεταξύ των 2 υποψηφίων για την αρχηγία, Στέφανου Κασελάκη και Έφη Ζαχτσόγλου, οδηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ την Κυριακή στον δεύτερο γύρο των εσωκομματικών του εκλογών. Η αντιπαράθεση που έχει λάβει και προσωπικά χαρακτηριστικά ρίχνει σκιά ακόμα και για την επόμενη ημέρα του κόμματος, ανεξάρτητα από το ποιος θα είναι ο νικητής της Κυριακής. Μεταξύ των αφορμών για την κλιμάκωση της κόντρας ανάμεσα στους 2 υποψηφίους στάθηκε ένα γλωσσικό ολίσθημα του κ. Κασελάκη το βράδυ της Πέμπτης, με το οποίο χαρακτήριζε το κατεχόμενο κομμάτι της Κύπρου, Κρατίδιο και Βόρεια Κύπρο. Ο ίδιος με βίντεό του λίγες ώρες αργότερα δικαιολογήθηκε επικαλούμενος κούραση και λυπή γνώση ελληνικών. Η πλευρά Αχτσιόγλου, ωστόσο, βρήκε την ευκαιρία να του καταλογήσει άγνοια. Συν της άλλης απάντηση στον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν, ο οποίος ζήτησε αναγνώριση του ψευδοκράτους σε ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, έδωσε από το ίδιο βήμα ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης. Η παρανομία που απορρέει από την εισβολή, η επιθετικότητα και η χρήση βίας δεν μπορούν να αναγνωριστούν. Αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης στον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος στη δική του ομιλία μια μέρα νωρίτερα κάλεσε εκ νέου τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το παράνομο μόρφωμα του κατεχομένου, απορρίπτοντας έτσι τη συμφωνημένη στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού Λύση Ομοσπονδίας. Ο Τούρκος πρόεδρος με την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση πέτυχε σε μεγάλο βαθμό να εκτροχιάσει κάθε προσπάθεια για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και να εκμηδενίσει προσδοκίες ότι το επόμενο διάστημα μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε εξέλιξη. Ωστόσο, το θετικό κλίμα που δημιουργείται σε ανώτατο επίπεδο μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, όπως διαφάνηκε στη συνάντηση
Μητσοτάκη Ερντογάν σε συνδυασμό με την επικείμενη συζήτηση των Ευρωτουρκικών ενώπιον του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Νοέμβριο είναι δύο παράγοντες που δεν πρέπει να παραβλέπονται. Η Λευκοσία θεωρεί ότι ο διορισμός απεσταλμένου των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό θα είναι ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της επανέναρξης μιας νέας προσπάθειας για επιστροφή στο τραπέζι των συνομιλιών. Σε αυτή την επιδίωξη, η ελληνοκυπριακή πλευρά έχει καταφέρει να έχει στο πλευρό της το σύνολο των πρωταγωνιστών της διεθνούς πολιτικής, τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία και τη Βρετανία, Κίνα και Ρωσία ανακοίνωσαν επίσης και επίσημα ότι θα ζητήσουν από τον Αντώνιο Κουτέρες το διορισμό απεσταλμένου. Λίγο πριν την ολοκλήρωση του δελτίου μας ακολουθεί ασφαλώς όπως κάθε φορά η εβδομαδιαία αθλητική σας ενημέρωση με τον Βασίλη Μαγαλιό. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η αθλητική ενημέρωσή μας ξεκινάει με τα αποτελέσματα των ομάδων μας στην πρεμιέρα των ομίλων των Ευρωπαϊκών Κυπέλων. Στο Europa League, η ΑΕΚ επικράτησε με 3-2 της γηπεδούχου Brighton και έκανε ονειρικό ποδαρικό απέναντι στην πιο δύσκολη ομάδα του δευτέρου ομίλου. Νίκη για τον Παναθηναϊκό, επίσης επί της πιο δυνατής ομάδας του ομίλου του. Οι πράσινοι, με σκόρε τους Ιωαννίδη και Σπόρα, νίκησαν 2-0 τη Villarreal στο κατάμεστο ΑΚΑ για το Europa League. Αντίθετα για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός και Άρης Λεμεσού γνώρισαν την ήττα με το ίδιο σκορ, 3-2. Οι Ερυθρόλευκοι στο Φάλιρο από τη Φράιμπουργκ και οι πρωταθλητές Κύπρου από τη Σπάρτα στην Πράγα. Τέλος, ο ΠΑΟΚ, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ από την Ελσίνκη με 1-0, κατάφερε στην επανάληψη να φτάσει στη νίκη με 3-2 μέσα στη Φιλανδία για το Conference League. Συνεχίζουμε με ποδόσφαιρο και με τα αποτελέσματα της τέταρτης αγωνιστικής Super League. Η Σόπελο με 1-1 έληξε το ντέρμπι στην ΟΠΑΠ Αρένα ανάμεσα στην ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό. Η Ένωση άνοιξε το σκορ, αλλά οι Ερυθρόλευκοι ισοφάρισαν και έμειναν μόνοι πρώτοι στην κορυφή, με την ΑΕΚ να είναι στην έκτη θέση, αλλά με παιχνίδι λιγότερο. Στη δεύτερη θέση και επίσης με παιχνίδι λιγότερο, ο Παναθηναϊκός, που πέρασε αέρας από το Αγρίνιο μετά το 5-0 επί του Πανετολικού. Ενώ στην τρίτη θέση έμειναν Όφη και ΠΑΟΚ μετά τις οπαλίες τους με 2-2 και 0-0, με Λαμία εκτός έδρας και Άρη στην Τούμπα αντίστοιχα. Στην πέμπτη θέση ο Πας Γιάννενα που έφυγε από την Τρίπολη με ισοπαλία 2-2 απέναντι στον Αστέρα. Αγγλικό σκορ και παιχνίδια για γερά νεύρα το 4-4 της Κηφισιάς με τον Πανσεραϊκό στην Κεσαριανή και η τέταρτη αγωνιστική έπεσε με το 1-1 του Ατρομήντου με το Βόλο στο Περιστέρι. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα κυριότερα νέα της εβδομάδας που μας πέρασε από τον Εθνικό Κήρυκα. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα να είστε όλοι καλά. Γεια σας.